Ελληνοφρένια λέγεται. Ναι. Sky λέω παραπολιτικά. Παραπολιτικά και Sky, δεν βαριέσαι. Ωραία. Ποιο είναι ο κύριο που μιλάει τώρα που έχει απευθεία σε εκπομπή? Ένα κομμουνιστή είναι, Καλαμούκη λέγεται. Ναι. Τι θέλατε? Καταρχήν θα δώσω συγχαρητήρια για το ραδιοφωνό σα. Okay. Συνολικά για το ραδιόφωνο, όχι για αυτόν. Είμαι θανατικό. Ακροατή, καταλαβαίνω. Εντάξει, σα ακούω συνέχεια όποτε μπορώ. Συνέχεια με το ίντερνετ, με όλα. Με όλα. Ωραία, ωραία. Αλλά. Αλλά αυτό, τι μαλακίες που λέει ένα, δεν έκανε του πετάξει ένα γιαουρτάκι στη μούρη. Γιαουρτάκι, μήπως δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό με το γιαούρτι? Δεν είναι δημοκρατικό. Μήπως είναι παρακίνηση σε βία αυτό που λέτε? Ναι, τι να το κάνουμε όμως τώρα. Εγώ είμαι δημοκράτης. Εγώ είμαι. Αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν δεν το κάνω. Άρα το θες το γιαούρτι σου κι εσύ. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω το γιαούρτι. Πόσο χρόνο είναι αυτό ο κύριο? Ξέρω εγώ, μεγάλο μου φεύγει, 70. Πόσο? 70, κάπου εκεί. 70. Και στο δημοτικό που πήγαινε, του δείχνανε με το χουντική, έτσι. Πάνω κάτω, ναι. Εσείς είστε χουντικός και παρεξηγηθήκατε? Όχι, δεν είμαι χουντικός. Εγώ είμαι δημοκρατικός, το είπα. Ναι, ναι, το άκουσα. Αλλά είπατε και γιαούρτι μαζί. Έζησα την 7 ετία. Ναι, αλλά δεν καταλάβατε, Χριστό. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοια που λέει αυτός ο κύριος. Α, οκ. Δεν συναντήσατε κάποιους συνεργαζόμενους, ας πούμε, κάτι δοσύλλογους? Δοσιολογοί υπάρχουν και σήμερα. Ναι, αυτούς λέμε, για αυτούς που υπάρχουν και σήμερα λέμε, αυτούς τους απόγονούς τους. Και με τους αριστερούς. Ναι, κυρίως. Κάμε μου τσούρα σε κάποιους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά με την ακροαριστερά είναι ίδια. Α, είναι η θεωρία γνωστή, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, μεταξύ μας μαζεύουμε και κάτι υπογραφές να τους διώξουμε αυτούς. Γιατί έχουν έρθει τώρα, είναι χορηγούμενοι από κάποιες κυβερνήσεις, δεν ξέρω, κάτι λεφτά από ΜΚΟ παίρνουν. Αν και εσείς υπογράφετε. Βεβαίως και υπογράφω. Δοσιολογοί υπάρχουν παντού. Ναι, μόλις αποδείχθηκε. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, ακούω αυτή τη στιγμή, ακούω το σταθμό σας, αυτοί που κάνουν και σατιρίζουν τα διάφορα γεγονότα. Ναι. Έχουν βάλει μανία με τους δεξιούς. Ναι. Αυτός ο αριστερός εκεί ο δημοσιογράφος είναι μανία με τους δεξιούς. Εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια με αυτά που κάνουν δεξί οι κουφουλοφόροι, αλλά εμένα τις θιάζουν τον πατέρα και τα δύο-τρία αδέρφια. Οι κομμουνιστές σόκοψαν το κεφάλι και στο νησί στη Μεσσηνία κάτω τα έβαλαν έξω από το σπίτι πάνω σε παλούκια. Αυτό λένε και αυτοί πάντως, τη θιά σας. Ναι. Αλλά δεν λένε, αυτοί δεν ήταν κουκουλοφόροι. Αυτοί που σου λέω εγώ δεν ήταν κουκουλοφόροι. Τι ήτανε? Ήταν απλοί άνθρωποι στα σπίτια τους, αλλά ήταν δεξί. Ναι. Πιάσαν οι κομμουνιστές και τους κόψαν τα κεφάλια. Περίεργη εποχή τότε, ξέρετε, οι απλοί δεξιοί εκείνη την περίοδο. Μια βρωμοδουλίτσα. Ναι, αλλά αυτός ο δημοσιογράφος, αυτός που κάνει το τέτοιο, λέει συνέχεια τι δεξί κάνει και τι δεξί κάνει. Δεν λέτε και αυτό ότι οι αριστεροί κόβαν τα κεφάλια των δεξιών και τα τόσο τραγικά στην πηγάδα. Νομίζω βάλανε μέσα στην Περιγαλά. Νομίζω το κάνανε για λόγους ζήλιας και θαυμασμού. Ζηλεύαν τα πολύ δυνατά κεφάλια αυτά. Δεν ακούω καλά, αλλά δεν νομίζω ότι ξέρω ποιος είσαι τώρα. Μιλάς και στο ραδιόφωνο. Είναι λέλαπα οι κομμουνιστές. Εκεί να καταλήξουμε. Ναι, να καταλήξουμε ότι. Είναι λέλαπα. Πρόσεχε, αλλά οι κομμουνιστές επειδή είναι άθεοι. Ναι. Επειδή είναι άθεοι, δεν ξέρουν. Μπορεί και άλλοι να κάνανε και κάνανε. Γιατί... Μπορεί. Υπάρχει μια περίπτωση να κάνανε και άλλοι. Κάτι τέτοιο ακούγεται, η αλήθεια είναι στην πιάτσα. Κόψαν τα κεφάλια, ναι, των ανθρώπων και τους βάλαν πάνω σε παλούκια και τα κρεμάτια έχουν το σπίτι. Αυτοί είναι εγκληματίες. Κατάλαβα. Συγγνώμη, από σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ, είναι ανάγκη να μας βάζετε αυτά τα σκουλίκια, αυτούς τους ρουφιάνους, τους γυμνοσάλιακες, να πούμε τα καθάρματα, τα φασισταριά, μέρα μεσημέρι. Βάλτε τον Άδωνη. Κύριες φορές τον Άδωνη, ρε γάμο. Το βάλαμε για την επανάληψη, το βάλαμε για το απόγευμα. Τώρα έτυχε να είμαστε και μεσημέρι ζωντανά. Ναι, καταλαβαίνω όμως. Μα είναι δυνατόν τώρα να πούμε το φασισταριό αυτό, τι να πω, ένα σκουλίκι είναι, ρε γάμο. Δεν λέω, αλλά... Ας ξέρουμε και τι γίνεται. Μα δεν το ξέρουμε πια. Όχι όλοι. Τα φασισταρία αυτά δεν το ξέρουμε. Για ποιον ψηφίζουν τα ζώα. Για ποιον λέτε τώρα? Το Μπογδάνο, πώς διάλογο το λένε αυτό, το φασίστα του κάθαρμα. Ο Μπογδάνος δεν είναι φασίστας. Τι είναι? Ένα απλό πλυντήριο. Λέγεται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Το πρωί πήρα και παραπονιατικά. Ναι. Γιατί είναι τόσο χάλια ο ήχος. Σε ποια περιοχή? Μπορούμε πια να σας ακούσουμε. Κάνει παράσιτα, βουητό. Δεν είναι παράσιτα, κομμουνιστές είναι. Κάτι... Κομμουνιστές είναι αυτοί, δεν είναι παράσιτα. Μην τους λέμε παράστα, δεν είναι σωστό. Λέγεται. Έλα, μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Έλα, φίλε, είναι το τύπου. Ορίστε. Είχα βρει στο Κουκουέ.
Θυμάσαι. Όχι, πού να θυμάμαι. Την Παρασκευή. Μπράβο, και. Που είχα βρει στο Google. Ναι, δεν θυμάμαι, φίλε μου. Μου πέρασα διάφορο τελείω. Είπα Χίτλερ λεφτά, μασέ. Δεν σε θυμάμαι, ρε φίλε, τι να κάνει. Έγραψα στα παπάρια μου, συγγνώμη κιόλα, έτσι. Τέλο πάντων, γιατί δεν κάνετε συνέντευξη στα παιδιά που φάγανε στο Ηράκλειο του Χρυσαυγίτε και κάθε μέρα με τη μάνα του Φίσα. Τα παιδιά εκείνα δεν έχουν κονεί. Έχουν, ο ένα νομίζω είχε ξεπουλήσει το θάνατο του γιου του και είχε βγει στην Ευρωβουλή. Αλλά τέλο πάντων υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα μέσα για να του κάνουν συνέντευξη σε όλου αυτού. Τώρα μόλι σου απάντησα. Μόλι σου απάντησα. Φιλάκια. Λέγεται. Καλημέρα, Ελληνοφρένια. Καλημέρα, η ίδια. Γεια σας. Σχετικά με αυτό που αναφέρεται για τον, για το άθλημα του Τρούμαν. Ναι. Θέλω να πω ότι το ΚΚΕ για ακόμη μια φορά υπερασπίστηκε την τιμή και την υπερηφάνεια της Ελλάδας. Ευτυχώς που υπάρχει το ΚΚΕ. Δεν τρέπεστε λίγο με αυτές τις εικόνες ντροπή που βάλανε στο πιπί του κόκκινη μπογιά του Προέδρου του Αναγεννητή, που χτυπάγανε τις δυνάμεις καταστολής, τα άοπλα ΜΑΤ. Καταρχήν, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το άγαλμα. Ούτε στην Αμερική δεν υπάρχει. Και στην. Τι έκανε αυτός ο Τρούμαν. Αλλά δεν επιτρέπεται βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου να μην ξέρει τι είναι ο Τρούμαν. Και αν ξέρει, είναι ακόμη χειρότερα αυτά που λέει. Είναι ντροπή. Ο απολογητής της υποτέλειας, δηλαδή. Καλά όλα αυτά. Αλλά τη βία, ας πούμε, την καταδικάζουμε όπου μας συμφέρει. Αυτή την είναι καλή η βία, η κομμουνιστική βία. Που χτύπησε το άοπλο, το ΜΑΤ πάνω στο τίσερ το καλοκαιρινό. Ούτε αλεξίσφαιρο δεν φόραγε. Να χτυπάει τον οπλισμένο. Τι ωραία. Είναι αυτό αντρικό. Πισόπλα το χτύπημα του ρίξε εκεί ο Καράντε Κιντ. Ο Λαρούσο τη ΚΝΕ, ο Λαρούσο, τον είδαμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένια. Ναι, ναι, ίδια. Ναι. Τι έγινε, βγήκε ο Μπογδάνος. Λέει Μπογδάνος Μούβις στο Twitter, έχει βουίξει να πούμε. Τι κάνει, τι έχει πάρει τώρα, Αρτέμις Μάτσας. Αρτέμις Μάτσας, Πυλιογούσης, Δήμος Ταρένιος, γενικώς όλη αυτή η σειρά. Δήμος Βερίκιος. Δήμος Βερίκιος. Α, οκ, δεν θα το έλεγα, στο στόμα μου δεν μπαίνουν τέτοια, αλλά ναι, Βερίκιος, αφού το λέτε. Είπες τώρα, Βερίκιος. Δήμος Ταρένιος, είπα, μου φύγε Βερίκιος, δεν ξέρω. Ένα συνάδελφό του αφήσαν ανάπηρο η αστυνομική, ένα δημοσιογράφο. Εκεί ζητάγε τα στοιχεία, θα βγάλει στη φόρα. Εκεί νομίζω δεν είχε πληροφόρηση ο Μπογδάνος ακόμα. Δεν ξέρω καν αν υπήρχε στη ζωή μας ο Μπογδάνος τότε να κάνει τις ρουφιανιές του. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Θα ήθελα να μιλήσω με την εκπομπή να πούμε του Αποστόλη. Εδώ η εκπομπή είμαι να πούμε. Εσύ είσαι η εκπομπή. Ναι, ίδια. Αποστόλη σας. Είμαι και ο Αποστόλης κιόλας, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εσύ και ο Αποστόλης είστε μου πάνα με τον τρόπο που μιλάτε. Δράμου πάνα, το κατάλαβες, και κάτι τέτοιο πάνα σαν και σκίσανε την Ελλάδα. Υποδούλωσαν την Ελλάδα. Πείτε το λίγο πάλι, γιατί δεν ακούστηκε καλά. Κάνε 3 εκατομμύρια λογαπού ρε μαλάκα και θα μας φάνε ζωντανούς. Θα τους πάρουμε σπίτι μας. Μην ανησυχείτε. Μιλάτε κιόλας για ακροδεξιούς. Ωραίος λαός που φοβάται μια χούφτα ανθρώπου. Αχ, λίγα λες. Όταν θα έρθει όμως ο γιος να σας βρούμε. Πες μου κι άλλο. Γι' αυτό τους έλετε. Γιατί σε έχετε χορτάσει πούτα. Οπα. Για μην είναι άντρα. Από μερικές βρισκές και μετά χρεώνω. Πες μου κι άλλα. Μα τι έκλεισες. Μα τι γύφτας. Έλα μου, Αποστολή. Πάλι σε ξαναπαίρνω από Γερμανία. Έλα μου. Νος. Να σου πω, όταν είχαν σκοτώσει τον Ντεμπονέρα στην Πάτρα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τότε ναι. Ήταν η καταλήψη. Ναι, ξέρω, πες μου. Ο Καλαμπόκας, ο διευθυντής της τράπεζας, βεβαίως, ναι. Μπράβο, Καλαμπόκας, ναι. Υπήρχε Χρυσή Αυγή ή ήταν οι Γερμανοτσολιάδες αυτοί οι Νεοδημοκράτες. Δεν το λέγαμε Χρυσή Αυγή, τότε ήταν οι Rangers. Okay. Ναι, ήταν οι Rangers, είχαμε φρέσκες τις νεολαίες ναι. Παπαδόπουλου που ψάχναν όνομα, οι Βορύδιδες και αυτοί, ξέρεις. Α, ήσαντε όλοι μαζί, ε. Ναι, ναι, γιατί το ΕΠΕΝ δεν πέρναγε. Τότε ψάχναν το ΕΠΕΝ λίγο να το αλλάξουν. Πάνε πολλά χρόνια. Πάνε, ναι, αυτό που λέμε, χρόνια πολλά. Αποστολή. Έλα. Τι μιλάς εσύ ώρα, ρε. Σε διάφορους εδώ. Λοιπόν, να σου πω τώρα, δηλαδή αλήθεια, πέσαμε από τα σύνορα, ξέρω εγώ, αυτό που είπε το σκουπίδι. Από αυτό το σκουπίδι που συμπονούσε το ρουπακιά και έβριζε τη μάνα του Παύλου. Πέσαμε από τα σύνορα, ξέρω εγώ. Κοίταξε να δεις. Εγώ ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν να τους είχες όλους αυτούς για ρουφιάνους, ακροδεξιούς και εγώ δεν τους το είχα. Δεν του το πει για να είναι ακροδεξιός. Αυτός ο Βορύδης που ξαφνικά μάθαμε ότι ήταν χοντικός. Α το διάλογο. Ξαφνικά, ναι, ναι. Τι είναι όλα αυτά που μας βρήκανε, δηλαδή μας κοροϊδέψανε. Για άλλο τους ψηφίσαμε. Μας κοροϊδέψανε, δηλαδή δεν ήτανε δημοκράτες. Αποστολή μας κοροϊδέψανε, Αποστολή. Ήτανε το σύλλογο ακροδεξιοί κατά κάθια της Χούντας. Ας το διάλογο. Ρε πώς την πατήσαμε πάλι, ρε. Ναι. Ναι, καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα, εγώ. Ναι, έλα, από Κύπρο παίρνω Ευαγγελία. Έλα, τα φιλιά μου στην όμορφη Κύπρο. Να μου προσέξετε το δένδια που ήρθε ταξίδι εκεί να ξεπουλήσει κάτι. Δεν σ' ακούω, ρε, Αποστόλη, δεν σ' άκουσα καλά. Το δένδια και τα μάτια σας λέω. Να, λίμωνο. Λοιπόν, μία π***
πληροφορία. Άνοιξε η Νουδίτσα γραφεία στη Μακαρίου, στην κεντρική οδό στη Λευκοσία. Πολύ ωραία. Προς ενημέρωση. Κερδάμε και στην Κύπρο. Μπράβο. Ναι. Προετοιμάζει το έδαφος, όπως είπα, για την ψήφο των αποδήμων. Λούτζα πάλι. Ωε. Πάμε. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ και τα φιλιά μου σε σένα και στον Θύμιο. Έλα, Αποστολή. Έφλε. Λοιπόν, είδες ρε τον Καντονά. Τι έκανε. Τον Καντονά τον διαδηλωτή. Η ίδια κλωτσιά, την κουφούκε κλωτσιά που είχε ρίξει ο Ερίκος στο φασίστα, την έριξε τώρα ο δικός μας στον Μπάτσο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα να ξέρω οι Σιριζέοι τι λένε γι' αυτό. Νομίζω καταδικάζουν τη βία από όποιο κνήτη και αν προέρχεται. Μπράβο. Πολύ σωστά. Αυτό ήθελα να σου πω. Απλά για να λέμε τώρα και μια αλήθεια, βλέπω και χαίρομαι πάρα πολλούς αναρχικούς που δίνουν συγχαρητήρια στο ΚΚΕ. Και εμείς όταν κάνουν κάτι σωστό οι αναρχικοί πρέπει να το λέμε, όπως ας πούμε όταν βλακώσαν τον Μπογδάνο. Γιατί τον Μπογδάνο θα το πλένει και δεν το δέρνει και πάπου σου καλά. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είναι ο σταθμός. Ποιος σταθμός? Τα παραπολιτικά. Παραπολιτικά. Και ο κύριος που μιλάει είναι ο Κοκορικός. Δεν είναι ο Κοκορικός. Ποιος είναι? Ο Πετινέ μου Πιτσιρίκος. Ο Καλαμούκης. Α, μάλιστα. Ναι, νόμιζα πως είμαστε ο κόκκινο ή στον Περιζό. Τώρα μου κάνει εντύπωση. Είμαστε στο πρώην 902 αριστερά στα FM. Α. Κάτι πρέπει να μείνει. Α, μπράβο. Εντάξει, άρα καλώς είμαστε. Εντάξει. Βεβαίως καλώς είμαστε. Να ακούω. Να ρίξουμε επομένως το άγαλμα αυτό που δεν μας αρέσει. Να βάλουμε το Στάλιν. Οκ. Αν του το πω, νομίζω θα σας πει ιδανικά. Ναι, ιδανικά. Να του το πείτε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Ιδανικά. Ειδικά τώρα που είναι η δεξιά απάνω, έτσι δεν είναι? Θα βόλευε, ναι. Ενώ πριν που ήταν η αριστερά, ήμουν όλα καλά. Όπα. Και πριν που ήταν η αριστερά, με κάτι τροχού, θυμάμαι, πήγαν να του κόψουν τα ποδάρια. Α. Που το φρουρούσαν οι Σιριζέοι συγκινημένοι κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν, θυμάστε τότε. Ήταν μαζί με το Κουκουέ. Όχι, δεν ήταν μαζί, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, ήταν η μπάτση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέρε παιδάκι, αυτό. Πώς θα είναι μαζί όλοι. Δεν ήτανε, δεν θέλω να σταράξω, δεν ήτανε. Λέγεται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να πω να γιάσει το στοματάκι αυτού μου που μιλάει τώρα. Καλέ, που βρεθήκατε εσείς σε αυτό το ραδιόφωνο? Και γιατί? Για τους δοσύλλογους? Για τον Τρούμαν που έκαψε τόσο κόσμο. Έχει τραβήξει η οικογένειά μου, ο μπαμπάκας μου, η μαμά μου. Ναι, αλλά μήπως δεν πρέπει να τα λέτε τώρα αυτά, γιατί έχουμε δεξιά στα πράγματα και αυτοί τον υμνούνε τον Τρούμαν. Συγγνώμη, και δεξιά και ο άλλος ο δεξιότερος, το Τσογλάνι, ο Τσίπρας. Κατά ο ένας και μπόκο άλλος. Πα, κουβέντες αυτές, ναι, για τον αριστερό τώρα τον ηγέτη. Έλα. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα τώρα, εντάξει, είναι αυτή καλημέρα τώρα, εντάξει, γεια.